Ωραία. Εγώ θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό το κατάπτυστο μέτρο Clawback και τι σημαίνει για τα εργαστήρια. Εφαρμόζονται εδώ και 12 χρόνια. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε, όπως ξέρετε όλοι, έρχεστε στα ιατρεία μας και κάνετε εξετάσεις έχοντας το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ. Κάθε μήνα λοιπόν, για όλες τις εξετάσεις που κάνουμε, υποβάλλουμε τα παραπεμπτικά αυτά στον ΕΟΠΗ, ζητώντας να πληρωθούμε για τις υπηρεσίες μας. Εάν λοιπόν το αίτημά μας, ας υποθέσουμε ότι είναι 1.000 ευρώ το μήνα, έχοντας ο ΕΟΠΗ τον κλειστό προϋπολογισμό του, λέει: δεν μπορώ να σε πληρώσω 1.000 ευρώ ενώ εσύ έχεις κάνει τις υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μου που να αξίζουν τόσα. Συμφωνώ. Θα σου δώσω, σύμφωνα με το clawback που είναι 40 και φτάνει έως 50%, θα σου δώσω από 500 ως 600 ευρώ. Θα σου αφαιρέσω άλλη μία έκπτωση, η οποία λέγεται rebate, δεν είναι τόσο διάσημο όσο είναι το clawback, αλλά φτάνει όμως, είναι κλιμακωτή, μπορεί να φτάσει μέχρι και το άλλο 40%. Αλλά ας μείνουμε μόνο στο clawback. Θα σου δώσω λοιπόν 600 ευρώ. Γιατί αυτά έχω και δεν μου φτάνουν. Αλλά το κυριότερο, το πιο επικίνδυνο, το πιο πολύπλοκο, το πιο τραγικό για μας, δεν είναι ότι δίνει λιγότερα χρήματα. Τα υπόλοιπα χρήματα, επειδή παρουσιάζονται σαν έλλειμμα στον ισολογισμό του, τα 400 ευρώ που δεν μας έδωσε, τα ζητάει να τα δώσουμε εμείς. Δίνουμε 400 ευρώ από το λογαριασμό των 1.000 ευρώ που έχουμε καταθέσει. Αυτά, μέσα σε όλα αυτά τα 12 χρόνια, είναι χρέη 1,6 δις, τα οποία πληρώνουμε εμείς. Έχουν υπολογιστεί ότι για κάθε ένα από τα εργαστήρια είναι σαν να αγοράζουμε εμείς ένα σπίτι ολόκληρο στο ΕΟΠΗ. Πληρώνουμε δηλαδή συμπερασματικά όλες τις εξετάσεις που κάνουν οι ασφαλισμένοι πολίτες πάνω από το μισό, πάνω από το 50% από τη δική μας τσέπη, όχι από καθυστέρηση στο να μας πληρώσουν. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το clawback αντιπροσώπευε ένα μνημονιακό μέτρο το οποίο πολύ ορθά είπε ο Πρόεδρος παρέμεινε για να κρύψει όλα τα πολιτικά και διοικητικά ελλείμματα που υπάρχουν. Η υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού δεν είναι γρίφος, οφείλεται σε δύο αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι η ανάγκη του πληθυσμού. Αυτό πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αναλογιστικές μελέτες από τον ΕΟΠΗ, όπου μέσα από συγκριτικά στοιχεία από εξωτερικά εργαστήρια νοσοκομείων αλλά και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορούν να το διαπιστώσουν. Πολύ απλά δηλαδή μπορούν να διαπιστώσουν αυξήθηκε η νοσηρότητα του πληθυσμού και σε τι ποσοστό για να το καλύψει το κράτος. Και η δεύτερη αιτία του γρίφου είναι η ψευδής ή τεχνητή, όπως λέγεται, συνταγογράφηση. Η προκλητή συνταγογράφηση. Αυτό επίσης πρέπει να το καλύψει το κράτος με αυστηρότατους ελέγχους, τους οποίους σας πληροφορώ ότι δεν τους εφαρμόζει καθόλου εδώ και 12 χρόνια. Ψηφίζονται νόμοι, ψηφίζονται τροπολογίες, εφησυχαζόμαστε για λίγο και μετά αυτά άμεσα ανατρέπονται. Και όλα αυτά γιατί ψηφοθυρικά, μικροκομματικά, διάφορα πολιτικά πρόσωπα είναι αυτά, όπως επίσης και συντεχνίες επαγγελματικές που τα ανατρέπουν και τα αλλάζουν. Το γνωστό, η γνωστή παθογένεια της χώρας. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι εμείς έχουμε 1,6 δις φορτωμένα χρέη να τα πληρώσουμε, χωρίς να έχουμε κάνει λάθη στη δουλειά μας, χωρίς να έχουμε κάνει λάθη στην επιχειρηματική μας σκέψη. Δεν είναι επιλογή μας, δεν είναι δάνειο που πήραμε. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά λειτουργούν αθρηστικά ενάντια μας. Έχουμε φορτωθεί χρέη και δεν μπορούμε ούτε αντιδραστήρια να αγοράσουμε, ούτε να λειτουργήσουμε 30 μέρες όπως λειτουργούσαμε το μήνα. Είμαστε 1.400 εργαστήρια της περιφέρειας, η κινητοποίηση είναι πάνω από 85% σε όλη την περιφέρεια αυτή τη στιγμή και όλα τα εργαστήρια είμαστε μεγαλύτερη αλυσίδα εργαστηρίων της χώρας. Απασχολούμε πάνω από 30.000 προσωπικό άτομα και γύρω-γύρω όλη η αλυσίδα των εργαζομένων.